Λοιπόν, με χαρά κυρίες και κύριοι, είμαστε έτοιμοι να συνομιλήσουμε με τον συγγραφέα, τον κύριο Θεόδωρο Παπαθεοδόρου. Καλώς ήρθατε, τι κάνετε, Καλώς σας πώς βρήκα, μια είστε. χαρά, πολύ καλά. Ουσιαστικά εσείς βρίσκεστε σήμερα εδώ με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου σας, «Οι Βεβαίως. γυναίκες της μικρής πατρίδας». Είπαμε ότι θα γίνει στις 8.30 ώρα το βράδυ στην αίθουσα του επιμελητηρίου. Ναι, στην αίθουσα του επιμελητηρίου. Είχε Έτσι. στην αρχή για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη είχε προγραμματιστεί, αλλά υπήρξε ένα μεγάλο πρόβλημα, το ξέρετε, φαντάζομαι. Ναι, υπάρχει Έτσι. ένα θέμα στην αίθουσα, τώρα προέκυψε τελευταία. Μεγάλο, έντονο, και οπότε το μεταφέραμε ο Σύλλογος των Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Σερών που οργανώνει και την εκδήλωση. Το μετέφερε στο επιμελητήριο, στην αίθουσα Γιώργος Χριστίδης. Επίσης κεντρικό σημείο Ναι, και δεν θα είναι πολύ υπάρχει κοντά. κανένα θέμα, ναι. Ναι, και με το βιβλιοπωλείο επικαιρότητα που μίλησα, μου είπαν ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα. Ναι, Επίσης, θέλω να πω ότι διοργανωτής. ακόμα και αν κάποιος δεν ενημερωθεί, είναι πάρα πολύ κοντά και δεν θα είναι Ναι, αποτρεπτικός ο ωραία. λόγος έτσι, για να μην βρεθεί στην Ωραία. εκδήλωση. Εξηγήστε μου πριν πάμε να μιλήσουμε για το βιβλίο σας, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών, πώς... Πώς προέκυψε. Ναι. Το βιβλίο «Η μία από τις δύο ηρωίδες» είναι δασκάλα του Μακεδονικού Αγώνα. Ξέρετε, εκείνη την περίοδο οι δασκάλες δώσανε τρομερή μάχη. Ήταν 19χρονα και 20χρονα κορίτσια που στήριξαν τον Μακεδονικό Αγώνα με όλες τους τις δυνάμεις. Πολλές από αυτές δώσαν και τη ζωή τους. Και γι' αυτό ο τίτλος είναι, αλλά και όλο το βιβλίο είναι αφιερωμένο σε αυτές. Και έτσι προέκυψε ως φόρος τιμής η συνδιοργάνωση με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας. Πολύ ωραία. Για να πάμε τώρα να μιλήσουμε για τις γυναίκες αυτές της μικρής πατρίδας. Καταρχάς, πότε πρωτοκυκλοφόρησε? Έχει 2 μήνες περίπου. Μικρούλι είναι ακόμα, θέλω ναι, να πω. Ναι, είναι νεογέννητο. Νεογνό, νεογέννητο, ναι, ωραία. Βεβαίως. Έχετε δίκιο. Και από σε ό,τι αφορά τις παρουσιάσεις, δεν είναι η πρώτη εδώ. Όχι, δεν είναι πρώτη εδώ. Ήταν χθες στην Καβάλα και τη Δευτέρα στη Δράμα. Είναι περιοχές που ενδιαφέρονται άμεσα και ενδιαφέρουν και το βιβλίο και ενδιαφέρουν και εμένα προσωπικά, γι' αυτό και πίεσα για τη Μακεδονία και τη Δυτική και την Κεντρική και την Ανατολική, αφού είναι ένα ιστορικό μυθιστόρημα που αναφέρεται και παρακολουθεί βήμα προς βήμα όλα τα γεγονότα και όλες τις στιγμές αυτού του άγνωστου αλλά τόσο ένδοξου πολέμου, ανορθόδοξου και βρώμικου και δύσκολου, με εκπληκτικές, με τρομερές βιαιοπραγίες. Ήταν ένα χρέος για μένα που είμαι και βορειολαδίτης. Αυτό θα έλεγα, ότι είστε και βορειολαδίτης, επομένως Βεβαίως. Έχετε πολλούς παρακολουθεί λόγους. Το βιβλίο ναι, από τις απαρχές του προηγούμενου αιώνα μέχρι και το τέλος του Μακεδονικού Αγώνα το 1908. Ειδικά για τους νοτιολαδίτες είναι ένας άγνωστος, παντελώς άγνωστος πόλεμος. Κανείς δεν γνωρίζει τι διακυβεύτηκε εκείνα τα χρόνια και τι σημαντικό κερδίθηκε εκείνα τα χρόνια. Πόσο υπέφεραν οι πληθυσμοί της Μακεδονίας και της Θράκης από τη βουλγαρική πίεση και τις βουλγαρικές διώξεις και πόσο εκτός από τους άνδρες ήρωες όπως είναι εδώ ο καπετάν Μητρούσης ή ο Άρμεν Κούπτσιος στη Δράμα ή ο γνωστός σε όλους Παύλος Μελάς, υπήρχαν εκατοντάδες γυναίκες που στήριξαν πολυπίκυλα αυτόν τον αγώνα παντού όπου υπήρχαν ελληνικά προξενία και εθνικές επιτροπές άμυνας, νοσοκόμες που νοσήλευαν λαβωμένους Μακεδονομάχους, κυρίες, απλές κυρίες των πόλεων. Υπήρχαν ταχυδρόμοι ανάμεσα στα ελληνικά προξενία που μετέφεραν ακόμη και πυρομαχικά στα μισοφόρια τους. Υπήρχαν πράκτορες Α και Β τάξεως, γυναίκες, όσο και αν ακούγεται περίεργο αυτό ακόμα και στην εποχή μας. Αλλά κυρίως υπήρχε αυτό που βλέπουμε τώρα. Οι δασκάλες, αυτές οι δασκάλες του Μακεδονικού Αγώνα που έδωσαν τη ζωή τους στα όλα τα χωριά της Μακεδονίας και της Θράκης να υποστηρίξουν το ελληνικό φρόνημα, να διδάξουν την ελληνική γλώσσα, να μην αφήσουν απροστάτευτα στον σλαβικό κίνδυνο τα Μακεδονόπουλα. Για αυτές τις γυναίκες, σε αυτές τις γυναίκες είναι αφιερωμένο το βιβλίο από εμένα με απέραντο σεβασμό αλλά και ευγνωμοσύνη. Για αυτές τις άγνωστες γυναίκες που πολέμησαν τόσο για τη Μακεδονία και αναπαύονται στη μακεδονική γη. Έτσι. Τώρα, το ιστορικό μυθιστόρημα είναι αλήθεια ότι είναι κάτι δύσκολο, καθώς εσείς δεν γράφετε απλά ένα μυθιστόρημα, αλλά πρέπει να έχετε υπόψη σας και κάποια ιστορικά στοιχεία τα οποία δεν σηκώνουν αλλαγές, θα μου επιτρέψετε να πω. Όχι, εκεί και αυτή... αντιμετωπίσατε κάποια δυσκολία εσείς? Πάντα υπάρχει μια δυσκολία στο ιστορικό μυθιστόρημα να προσαρμόσει την πλοκή πάνω στα γεγονότα ή έστω κοντά στα γεγονότα, ώστε το βιβλίο, παρότι μυθιστόρημα, να έχει μια ιστορική πιστότητα και εγκυρότητα. Γιατί εμένα με ενδιαφέρει, εκτός από το αναγνωστικό ταξίδι, αυτή την απόλαυση, την αναγνωστική, κλείνοντάς το αναγνώστης, να έχει μια πλήρη εικόνα κατά το δυνατόν όλων των γεγονότων που συνέβησαν, δηλαδή να αποκομίσει μια ουσιαστική ιστορική γνώση. Αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο. Από τα 2 χρόνια που έγραφα αυτό το βιβλίο, το ένας αναλώθηκε στην ιστορική έρευνα. Α, μάλιστα. Καταλάβατε. Οπότε, και όταν μιλάμε έρευνα, κυρία Μωραήτου, δεν εννοούμε το Google
να γκουγκλάρουμε μια λέξη. Αλλά ούτε εννοούμε και το μόνο ψάξιμο σε βιβλιοθήκες και μελέτες βιβλίων, γιατί εγώ αυτό που με ενδιαφέρει δεν είναι ο Παύλος Μελάς να διδάξω πόσα φυσίγγια ή πόσα παλικάρια είχε, αλλά τι ήταν αυτή, ποια ήταν αυτή η μεγάλη δύναμη που έσπρωξε αυτόν τον ευκατάστατο και πλούσιο άνθρωπο που είχε μια ζωή στρωμένη στα πόδια του να τα παρατήσει όλα, να ανέβει πάνω στη Μακεδονία να βοηθήσει τους αλήτρωτους τους αδερφούς του, γνωρίζοντας ότι μπορεί να μην επιστρέψει ποτέ. Mm-hmm. Ποια ήταν αυτή η φλόγα που δυνάμωνε μέσα στην ψυχή του, που τον ώθησε να κάνει αυτή την κίνηση της θυσίας και αυτόν και εκατοντάδες άλλους, κυρίως Κρήτες. Μάλιστα, ναι. Οπότε είχατε και δύσκολη δουλειά και θέλετε να περάσει κάτι ξεχωριστό. Βεβαίως, βεβαίως. Την αίσθηση ναι. μας με ενδιαφέρει κυρίως. Ναι. Η αίσθηση να αποκομίσουν, να νιώσουν και όχι να μάθουν, να νιώσουν ναι. τις ψυχές αυτών των ανθρώπων. Και γιατί το αφιερώνετε σε γυναίκες και όχι σε άντρες, θέλω να πω γιατί δεν αναφέρεστε σε ήρωες και πάτε στο άλλο κομμάτι, το γυναικείο, όπου βέβαια είχε πολύ σημαντικό ρόλο, καθώς εκεί ήταν και η βοήθεια. Όπως σε κάθε πόλεμο του λαού μας. Mm-hmm. Κοιτάξτε, η ιστορία αγαπά κυρίως τους άνδρες, τους πολεμιστές, τους ήρωες, τις μάχες. Αυτούς καταγράφει στα κοιτάπια τους. Οι γυναίκες, όλες αυτές οι εκατοντάδες ηρωίδες, ακόμα και απλές μάνες που στέλνουν τα παιδιά τους, τα αγόρια τους, να πολεμήσουν και να υπερασπιστούν την πατρίδα, είναι ηρωίδες και αυτές. Με αυτές δεν ασχολείται κανείς. Ξέρουμε την Πουπουλίνα, ξέρουμε τις Σουλιώτισσες, ειδικά δε τις Ηπειρώτισσες γενικά στο αλβανικό έπος. Αλλά για τις γυναίκες του Μακεδονικού Αγώνα, πόσα ξέρουμε. Τι γνωρίζουμε. Είναι ότι οι γυναίκες του Μακεδονικού Αγώνα έχουν μείνει πολύ πίσω. Δηλαδή, ακριβώς γι' αυτό. Εμείς εδώ γνωρίζουμε τον Εμμανουήλ Παπά, αλλά γνωρίζουμε τα κορίτσια του. Ναι, ωραία, έχουμε ακούσει, αλλά μέχρι εκεί. Θέλω να πω, δεν έχουμε κάποια γυναίκα που να έχει βγει μπροστά και να. Κι όμως υπήρχαν πάρα πολλές. Υπήρχαν στην πόλη των Σερών, σε συνεργασία με το προξενείο, το ελληνικό προξενείο, αλλά και κάποιους αξιωματικούς που εργαζόταν εκεί ως ειδικοί γραφείς, υπήρχαν δεκάδες γυναίκες των Σερών, ανώνυμες, μέσα από συλλόγους, γυναικείους, οι οποίες βοηθούσαν συγκεντρώνοντας τρόφιμα, εμψυχώνοντας το λαό, νοσηλεύοντας Μακεδονομάχους και πολλές δασκάλες, οι οποίες υπήρχαν από την Τζουμαγιά μέχρι κάτω χαμηλά και το Μελένικο μέχρι κάτω χαμηλά, στα χαμηλότερα του νομού. Και στήριζαν σε ένα χωριό απομονωμένο εκείνη την εποχή, στήριζαν την ελληνική γλώσσα, στήριζαν την ελληνική ψυχή και το φρόνημα. Υπήρχαν εκατοντάδες, δεν τις ξέρουμε δυστυχώς, δεν ξέρουμε ούτε την προσφορά τους. Θα σας αναφέρω μόνο την Εκατερίνη Χατζηγεωργίου, μια δασκάλα εδώ κοντά στο Κιλκί, στη Γευγελή, σε ένα χωριό της Γευγελής, η οποία πήρε το πτυχίο της από το διδασκαλείο Θεσσαλονίκης, ανέβηκε να διδάξει μόνη τη, ζήτησε να τοποθετεί σε ένα χωριό της Γευγελής στην Κρίτσιστα. Ναι. Οι Βούλγαροι στην αρχή προσπάθησαν να τη δωροδοκίσουν, ήταν 19 χρόνια κοπέλα. Μετά αργότερα προσπάθησαν να την εκβιάσουν, να την πιέσουν. Αυτή συνεργάστηκε με έναν κριτικό οπλαρχηγό και 10 κριτικούς στην ομάδα, τον καπετάν Καραμανόλη. Ένα βράδυ αυτός της έφερε 2 τραυματισμένους Μακεδονομάχους, Κρήτες και 2 ντόπιους Μακεδόνες, τους οποίους νοσήλευε στα υπόγεια του σχολείου. Οι κομιτατζίδες το έμαθαν, το κύκλωσαν, τη ζήτησαν να παραδοθεί και να τους παραδώσει. Εκείνη κατάλαβε και όλοι καταλαβαίνουμε τι θα συνέβαινε. Πολέμησε επί 4 ώρες, ελπίζοντας ότι ο καπετάν Καραμανόλης θα επιστρέψει. Δεν επέστρεψε ποτέ, δεν την άκουσε, δεν την κατάλαβε. Και οι Βούλγαροι την έκαψαν ζωντανή και αυτή τη δασκάλα και τους 4 που νοσήλευε στο υπόγειο του σχολείου. Τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν δεκάδες, δεν τις γνωρίζουμε. Εγώ το θεώρησα με μέγιστο σεβασμό και μέγιστη ευγνωμοσύνη προς αυτές τις γυναίκες και λόγω του ότι υπήρξε για πολλά χρόνια εκπαιδευτικός, το θεώρησα μεγάλο χρέος απέναντι στις γυναίκες, στις παραγνωρισμένες αλλά τόσο ηρωικές γυναίκες του Μακεδονικού Αγώνα. Βέβαια μου είπατε ότι αγαπάμε περισσότερο τους άντρες ήρωες. Η ιστορία. Η ιστορία, ναι. Ο γυναικείος πληθυσμός έχει μείνει, είπαμε, άγνωστος και πολύ πίσω. Χρειάζεται όμως ιδιαίτερη έρευνα για να γίνεται κάποια αναφορά ή για να ξεκινήσουν να γράφονται βιβλία σαν και το δικό σας. Ναι, χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη. Και σας λέω ότι δεν μιλάω ούτε καν για μελέτη βιβλίων σε βιβλιοθήκες. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Αλλά όταν θες να κάνεις τον αναγνώστη σου να νιώσει και να αισθανθεί, να ζήσει δίπλα στους ήρωες, θα πρέπει και εσύ να έχεις καταλάβει κάτι παραπάνω. Γι' αυτό το λόγο έχω περπατήσει από τη Φιλιππούπολη μέχρι όλες τις περιοχές της Θράκης και της Μακεδονίας, μέχρι το μοναστήρι, τώρα Μπίτολα δηλαδή, mm-hmm. μιλώντας με ανθρώπους και αφουγκραζόμενος κάθε πτυχή του τόπου και την ψυχή του τόπου, αυτό που λέμε. Θα σας αναφέρω να έχω το χρόνο λίγο για έναν άνθρωπο, ένα γέροντα 92 χρονών στο χωριό Στάτιστα, τώρα Μελάς, ανάμεσα στην Καστοριά και στη Φλόρινα, εκεί που λαβώθηκε και ξεψύχησε ο πρωτομάρτυρας του Μακεδονικού Αγώνα.
φιλοξενούμενος στο σπίτι του Μακεδονομάχου Βασίλη Ντίνα, εκεί στο χωριό. Ναι. Σήμερα, σε αυτό το ίδιο σπίτι, το οποίο ευτυχώς έχει αναστηλώσει η ελληνική πολιτεία, αλλά δεν μπορεί πλέον να το συντηρήσει για οικονομικούς λόγους, υπάρχει ένας άλλος Βασίλης Ντίνας, είναι ο εγγονός του και είναι 92 χρονών άνθρωπος. Αυτός συντηρεί το σπίτι μόνος του. Όταν μίλησα με αυτόν, αυτό όταν είναι, μου ανέφερε. Είναι τραγικό όμως, γιατί κάτι ανάλογο συμβαίνει και σε εμάς εδώ, στον Εμμανουήλ Παπά. Ναι, μα κοιτάξτε, είναι πάντα η φιλοτιμία των ανθρώπων. Δεν μπορώ να το καταλάβω όμως. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω αδυναμία για να συντηρηθούν αυτά που πρέπει να συντηρηθούν από εκείνα τα χρόνια και να ξοδεύουμε χρήμα σε κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές. Δεν έχει να μας προσφέρει. Είναι πρωτοφανές για το ελληνικό κράτος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτός ο άνθρωπος με μεγάλη ευθύνη και με μεγάλη έτσι, φιλοτιμία το συντηρεί όσο μπορεί. Είναι 92 χρονών όταν μιλούσα μαζί του και μου έλεγε αυτά που το εξιστόρισε ο παππούς του, που ήταν δίπλα στο λαβωμένο Παύλο Μελά. Ο άνθρωπος αυτός, το 92χρονος, έτρεμε η ψυχή του, η γλώσσα του, βούρκωσαν τα μάτια του. Μετέδιδε όμως μια απίστευτη ένταση και ένα απίστευτο σθένος. Αυτό το πράγμα κανένα βιβλίο δεν μπορεί να σε κάνει να το νιώσεις, εάν δεν το επισκεφτείς ο ίδιος και αν δεν το νιώσεις ο ίδιος. Έτσι λοιπόν προσπάθησα να νιώθω σε κάθε τόπο από πολλούς Μακεδόνες, αλλά και στο Δεδό, στις Αίρες, στη Δράμα, και να προσπαθήσω κι εγώ με τις μικρές μου δυνάμεις να το κάνω να το νιώσουν οι αναγνώστες. Τα πρώτα σχόλια που ακούσατε από κάποιους που ίσως πρόλαβαν να διαβάσουν το βιβλίο σας. Εντάξει, είναι θετικότατα από παντού αυτό που λέμε και οι αναγνώστες το λένε αυτό και κάποιοι συνάδελφοι σας δημοσιογράφοι. Μην θεωρείτε δεδομένη την ερώτηση. Γιατί αλλά όχι, δεν θεωρώ δεδομένη, απλώς εγώ εκ χαρακτήρως. Μπορεί κάποιοι να το διάβασαν και να σας είπαν ότι εκεί κάπου υπάρχει ένα λάθος. Αυτό είναι μεγαλύτερο εφιάλτης μου, ξέρετε. Ναι. Ναι. Γι' αυτό σας το ρωτάω. Όσο προσοχή και αν έχω δώσει, ό,τι και αν έχω κάνει, υπάρχει πάντα το ανθρώπινο λάθος. Μπορεί να συμβεί. Εμένα είναι ο μεγαλύτερος μου εφιάλτης σε κάποιο βασικό σημείο ιστορικό γεγονός κάποιος να μου πει, ξέρετε κύριε Παθοδόρο, εδώ κάνατε ένα τρομερό λάθος ή γράψατε μια ανοησία, για να το πω έτσι κοφτά, ορθά κοφτά. Είναι ένας μεγάλος εφιάλτης, δεν έχει συμβεί ακόμα και δεν έχει συμβεί ευτυχώς ούτε στην τετραλογία του Εμφυλίου. Δεν μιλάμε για αντίθετες γνώμες. Όταν γράφεις για τον Εμφύλιο, προφανώς θα έχεις και αντίθετες γνώμες, πάρα πολλές. Αυτό δεν με ενοχλεί καθόλου. Σε δημοκρατία ζούμε και ελπίζω να ζούμε πολλά χρόνια ακόμη. Αυτό που θα με ενοχλούσε ήταν να κάνω κάποιο ουσιαστικό και τραγικό λάθος πάνω στα ιστορικά γεγονότα και να χάσει την εγκυρότητά του το βιβλίο. Χαίρομαι που το διευκρινίσετε αυτό, ότι δεν μιλάτε για αντίθετες γνώμες. Όχι, είναι πάντα ευπρόσδεκτες. Και επίσης είναι ευπρόσδεκτο και το δεν μου άρεσε καθόλου. Δεν είναι ευπρόσδεκτο και το βαρέθηκα. Είναι ευπρόσδεκτα όλα. Ευτυχώς, δόξα τω Θεώ. Δεν μπορεί να υποθεί τώρα κάτι τέτοιο για ένα βιβλίο. Δηλαδή, μπορεί να υποθεί. Να μπορεί να υποθεί. Είναι τραγικό για να το βαρεθεί ο άλλος και να εγώ σας λέω μέχρι που είμαι ανοιχτός και τι θα με ενοχλούσε. Θα με ενοχλούσε το κακοπροαίρετο. Κοιτάξτε, και το αρνητικό σχόλιο είναι. Έχω μάθει να είναι πάντα. Να έχει τη θετική του πλευρά. Θα με βοηθήσει να βελτιωθώ, αρκεί να είναι καλοπροαίρετο. Τώρα, κύριε Παπαθεοδόρου, εσείς έχετε και την εγγύηση, έχετε καταρχάς το εξώφυλλό σας το περιβόητο ψι, που σημαίνει εκδόσεις ψυχογιός. Βεβαίως, εκεί βεβαίως. Φαντάζομαι ότι έχει περάσει την πρώτη σκληρή κριτική το βιβλίο σας. Επομένως, δεν είναι καθόλου εύκολο σε κάποιον να πει ότι ήσουν τραγικός, είναι τραγικό, δεν μπόρεσα να σας λέω μέχρι που απλώνεται. Βαρέθηκα, κουράστηκα και δεν ξέρω εγώ τι. Δεν είναι τυχαία δουλειά. Όχι, δεν είναι τυχαία δουλειά. Ναι. Δουλειά 2-2,5 χρόνων και πέρασε από 40 κύματα στις εκδόσεις ψυχογιός. Πάντα αυτό συμβαίνει. Mm-hmm. Αλλά έχω και ένα γκέρβερο που λέγεται Άννα Μαράντι, είναι επιμελητριά μου εδώ και 14 χρόνια και δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Με μια ματιά καταλαβαίνόμαστε. Βεβαίως έχω εγγυήσεις, την εμπιστεύομαι, την αγαπάω, είναι πολλά χρόνια μαζί. Ωραία. Πείτε μου και για το εξώφυλλό σας και με αυτό να κλείσουμε, σας παρακαλώ. Θεώρησα ότι μοιάζει έτσι η μορφή και το πρόσωπο, αλλά και ο τρόπος που δούλεψε ο γραφίστας. Μου θυμίζει σαν μια μοντέρνα Παναγία αυτή η έκφραση, σαν μια γλυκοφιλούσα Παναγιά. Σωστά. Αυτό μου θυμίζει και γι' αυτό το διάλεξα. Το δε χρώμα του φόντου για ευνόητους λόγους. Για εμένα η πατρίδα είναι το σημαντικότερο, είναι από τις σημαντικότερες λέξεις στη ζωή μου. Για μένα η πατρίδα σημαίνει, παρόλο που έχει τελευταία συκοφαντηθεί για διάφορους λόγους από κάποιες ακραίες και έχει ταυτιστεί με ακραίες τάσεις, η πατρίδα, είναι, η φιλοπατρία είναι κάτι, μια αρετή που διαπερνά οριζόντια την ελληνική κοινωνία, την νιώθουν όλοι οι άνθρωποι, για αυτό το μεγάλο σπίτι που μας φιλοξενεί όλους, που για εμένα η πατρίδα σημαίνει 5-6 πράγματα πολύ βασικά, την ελευθερία, την αυτονομία, την αυτοτέλεια, την περηφάνεια για τη λαμπρή ιστορία μας. Είναι το χώμα που πατάμε, το χώμα που φυλάγει τους απόντες αγαπημένους μας, αλλά και τους παρόντες αγαπημένους μας.
Αυτό είναι η πατρίδα. Δεν είναι ούτε μεγαλόσχημες κουβέντες, δεν είναι ούτε χρώματα, ούτε κόμματα, ούτε απολύτως τίποτα. Εάν τώρα δεν είναι ξεκάθαρο στις οθόνες σας, να πούμε ότι ουσιαστικά το βιβλίο έχει ένα, όχι ακριβώς μπλε, είναι ένα πολύ ωραίο χρώμα του μπλε, με μια γυναίκα μπροστά. Πρέπει να το δείτε από κοντά και πρέπει να το αγγίξετε επίσης, γιατί έχετε και το καταπληκτικό των ανάγλυφων γραμμάτων στον τίτλο σας. Και αυτό είναι το αγαπημένο σημείο της εκπομπής. Η αλήθεια είναι ότι και στις εκδόσεις ψυχολογίας το δουλέψαμε πάρα πολύ. Ναι. Ναι, είναι αλήθεια ότι δεν είναι κύριο χαρακτηριστικό του ψυχογιού. Δεν το έχει μόνο ο ψυχογιός, δηλαδή, η εκδόση ψυχογιός, αλλά όπου εντάξει, τελικά εσείς ξέρετε, προτιμάται, γιατί φιλοξενείτε είναι πάρα πολύ κόσμο ναι, στην εκπομπή σας. Ναι, με την ψυχογιός έχουμε άλλη σχέση. Λοιπόν, εγώ θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ να θα πούμε, ευχαριστήσω. Απόψε 8.30 ώρα η παρουσίαση. Στο επιμελητήριο. Στην αίθουσα του επιμελητήριου. Ναι, ναι, ναι. Και προσκαλούμε όλους τους φίλους, αναγνώστες, αναγνώστριες. Θα μιλήσουμε όχι μόνο για το βιβλίο και όχι μόνο για τη λογοτεχνία, αλλά για την ιστορία και το μακεδονικό αγώνα. Να γίνει μια ανοιχτή κουβέντα, να γίνουν ερωτήσεις, να γίνει μια ζεστή κουβέντα. Το προστάζει και η επικαιρότητα, εξάλλου δημοσιογράφους. Εσείς το ξέρετε ακριβώς καλύτερα από μένα. Έχετε κοντά σας τους εκπαιδευτικούς και το σύλλογό τους, όπως επίσης και το βιβλιοπωλείο Επικαιρότητα. Έτσι? Το βιβλιοπωλείο Επικαιρότητα, ναι, ναι, που υποστηρίζει την εκδήλωση. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Για χαρά. Καλή πορεία στο ευχαριστώ, παιδί σας. Ευχαριστώ. Έχετε ξεκινήσει κάτι άλλο? Να όχι, είναι πολύ νωρίς ακόμα. Πολύ το νωρίς. Συναισθηματικό δέσιμο είναι πολύ έντονο μετά από όχι, δύο χρόνια. Ήδη έχετε κάτι και που έχετε καταγράψει μια κεντρική ιδέα και είστε έτοιμος για να ξεκινήσετε. Εντάξει, κεντρικές ιδέες πάντα υπάρχουν, αλλά από τις κεντρικές ιδέες, ξέρετε, μέχρι την ολοκλήρωση ενός μυθιστορήματος είναι ένας μαραθώνιος. Σας ευχαριστώ. Καλή και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. 8.30 ώρα λοιπόν απόψε στην αίθουσα του επιμελητηρίου, οι γυναίκες της μικρής πατρίδας, μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση.